η μία μετά της άλλης υπογράφονται συμφωνίες Κίνας με κράτη Λατινικής Αμερικής, όπως προηγουμένως συνέβη και με Ρωσία. Ελεύθερο εμπόριο μετεμποδίων πλέον για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα θα περιορίσει τις εξαγωγές σε γάλλιο και γερμάνιο. Δύο μέταλλα που είναι απαραίτητα για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και ταυτόχρονα ιδρύει ζώνη ελεύθερου εμπορίου με το κράτος Ονδούρα, δημιουργώντας γεωπολιτικό προγεφύρωμα ακριβώς στο υπογάστριο των ΗΠΑ. Να σημειωθεί εδώ ότι η Ονδούρα έως τώρα αναγνώριζε την Ταϊβάν. Το Μάρτιο όμως η Τενγκού Σιγκάλπα, η πρόεδρος της Ονδούρας, αποφάσισε να αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο, τερματίζοντας τις Ταϊπέι. Η πρόεδρος Τενγκού Σιγκάλπα ευελπιστεί πως η συμφωνία θα ευνοήσει κινέζικες επενδύσεις στο κράτος Κεντρικής Αμερικής, θα ωφελεί στον αγροτικό τομέα του κράτους και θα αυξήσει τις εξαγωγές της στην Κίνα. Μάλιστα, το Μάρτιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Ονδούρας, Ενρίκε Ρέινα, εξηγούσε ότι η απόφαση να διακοπούν οι σχέσεις με την νήσο Ταϊβάν είχε σαν αποτέλεσμα ότι η νήσος αρνήθηκε να αυξήσει την οικονομική βοήθεια που παρήκε στην Ονδούρα. Οι οικονομικές δυνατότητες Κίνας είναι πολλαπλάσιες στη Ταϊβάν και πέραν αυτού η Ονδούρα φιλοδοξεί στο τέλος να συνδεθεί με την τεράστια ισχύως γεωπολιτική οντότητα των κρατών που ανήκουν στους BRICS. Σημειώνεται ότι η Κίνα ετοιμάζεται να εντάξει στα BRICS την Αργεντινή και η κυριαρχία της στη Λατινική Αμερική επεκτείνεται. Κίνα και Ονδούρα συνήψαν και διπλωματικές σχέσεις και ορίστηκε και πρέσβης για την Κίνα. Φαίνεται κάπου και στα πλάνα. Πλάνα επίσης φαίνεται και η επίσκεψη της Προέδρου της Ονδούρας, Σιουμάρα Κάστρο, στην Κίνα σε μια πενθήμερη επίσκεψη που συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Να υπενθυμίσω επιγραμματικά ότι η κινέζικη κυβέρνηση χαρακτηρίζει την νήσο Ταϊβάν 23 εκατομμυρίων ως επαρχία της και απλά μένει να επανενωθεί μια μέρα με την υπηρετική χώρα έπειτα από το τέλος του Κινέζικου Εμφυλίου Πολέμου το 1949. Είναι η πέμπτη κατά σειρά χώρα Κεντρικής Αμερικής που πήρε την απόφαση να διακόψει τη σχέση της με την Ταϊπέι, με την Ταϊβάν. Πλέον απέμειναν μόνο η Γουατεμάλα και το Μπελίζ να αναγνωρίζουν διπλωματικά την νήσο Ταϊβάν. Δεν περιορίστηκε η Κίνα στο να αποκτήσει μόνο βάση στην Λατινική Αμερική, αλλά και να επιβάλλει περιορισμό σε εξαγωγές διοκρίσιμων μετάλλων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει βασικούς τομείς για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, σε μια επίδειξη δύναμης προς τη Δύση που δείχνει ότι οι δυτικές χώρες είναι αυτές που έχουν ανάγκη την Κίνα, όπως και τη Ρωσία, και όχι το αντίστροφο, καθώς οι πρώτες ύλες όπως και η ενέργεια βρίσκονται στην Ανατολή. Συγκεκριμένα, η Κίνα αποφάσισε το Γάλλιο και το Γερμάνιο να υπόκειται σε περιορισμούς εξαγών από την 1η Αυγούστου 2023. Κρατήστε το αυτό, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφαλείας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας, οι έλεγχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τον νόμο και δεν έχουν στόχο καμιά συγκεκριμένη χώρα. Δούμε εδώ τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Λαμβάνει το 71% του Γαλλίου της και το 45% του Γερμανίου της από την Κίνα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός και των δύο ρηκτών. Η απόφαση της Κίνας είναι μια έντονη υπενθύμηση. Ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτό το παιχνίδι, δήλωσε στο Bloomberg η Σιμών Τάγκλια Πιέτρα, ερευνήτρια στο Think Tank Blue Journal. Και ακούστε και αυτό, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η Δύση θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να αποβάλει τον κίνδυνο από τις αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών της Κίνας. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά μια σύμμετρη εξάρτηση. Το γάλλιο είναι μαλακό μέταλλο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ημιαγωγών και διόδων εκπομπής φωτός, ενώ το γερμάνιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή οπτικών ινών για τη μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών. Οι ακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.